αλλά παραμένω και στο χώρο της υγείας. Γιατί παίρνουμε ένα μήνυμα, μια δήλωση από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Δημήτρη Βρυσαλή, που λέει: την ώρα που ο Υπουργός Υγείας, εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικό σταθμό, προσπαθεί να παρουσιάσει μια μαγική εικόνα στο χώρο της υγείας, λέγοντας ότι οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών γίνονται από κάποιες συνδικαλιστικές μειοψηφίες, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα έχουν τακτοποιηθεί, ότι δεν πρέπει να γκρινιάζει ο λαός μας, η εικόνα από την εφημερία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που εφημέρευε χθες, τον διέψευσε για ακόμα μία φορά. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Βρύσαλη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντρουγεράκη, σε εσάς του κορατέ σας. Κοιτάτε να δείτε, η κατάσταση στις εφημερίες, όχι μόνο του Παγνή, αλλά όλης της Ελλάδας, είναι πολεμική. Ήδη χτες ήταν μια από τις χειρότερες συμβαρύτητα εισαγωγών στο νοσοκομείο μας εφημερίας. Κλινικές, πολύ σημαντικές, όπως η καρδιολογική κλινική, οι παθολογικές κλινικές, έχουν φρακάρει. Δεν έχουν κρεβάτι για να βάλουν τους ασθενείς, ήδη νοσηλεύονται ασθενείς σε ράτζα. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, κυρία Δουργεράκη, ακούμε αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και των τοπικών και των στελεχών που έρχονται για να κάνουν δίθεν εγκαίνια και να περιοδεύσουν εν ώψη των ευρωεκλογών. Τα λέμε αυτά γιατί ήδη είμαστε πρώτο πυλών του καλοκαιριού και της αύξησης κι άλλου κόσμου τουρισμού, που πλέον δεν θα μπορέσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να τραβήξει όλο αυτό το βάρος της υποστελέχωσης των νοσοκομείων όλου του νησιού. Να πω μόνο ότι σε μια καρδιολογική κλινική, σε μια παθολογική κλινική με 55-45 ασθενείς, να υπάρχει το βράδυ ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτή για τόσους ασθενείς. Είναι πλέον οι συνθήκες επασφαλείς, επικίνδυνες, και βεβαίως δεν ιδρώνει το αυτή καμιάς διοίκησης, κανένας υπουργείου, και το μόνο που πετάνε το μπαλάκι είναι σε εμάς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, με τους ανθρώπους που δικαίως αγανακτούν με την κατάσταση που βιώνουν, ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, είτε στις κλινικές που δεν έχουν κρεβάτι να σταθούν, αλλά όταν ο άλλος έχει να πληρώσει για να κάνει το απογευματινό χειρουργείο, τότε υπάρχει εντολή τίκλινο, τότε υπάρχει εντολή να γίνονται και Σαββάτα χειρουργία επιπληρωμή, και την ίδια ώρα να έχει κλειστά κρεβάτια εντατικής, να έχεις κλειστά κρεβάτια χειρουργικά και να έχεις, αν θέλετε, υποστελεχωμένες κλινικές και τμήματα που δεν μπορούν να δώσουν ούτε μια μέρα άδεια. Είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα, δηλαδή η χειρουργία που δεν μπορούν να γίνουν, κρεβάτια τα οποία δεν υπάρχουν, κρεβάτια ούτε στην εντατική, αλλά την ίδια ώρα, εάν γίνονται χειρουργία επιπληρωμή, απογεύματα ή τα Σαββατοκύριακα, το Σάββατο, βρίσκεται άμεσα η λύση. Βεβαίως βρίσκεται άμεσα η λύση, υπάρχουν εντολές να μετακινηθούν ασθενείς για να γίνουν θάλαμοι δύο ανθρώπων. Βρίσκεται προσωπικό επιπληρωμή για να γίνει χειρουργείο, επιπληρωμή, και την ίδια ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κρεβάτι, δεν υπάρχει εξοπλισμός για να μπει ένας άνθρωπος είτε στην καρδιολογική είτε στην παθολογική κλινική, με κατασυνέπεια να μεταφέρονται σε κλινικές άσχετες με το πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος, και βεβαίως να έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη μονάδα εμφραγμάτων να μην υπάρχει κρεβάτι για καρδιοπαθή, που χρειάζεται μονάδα εμφραγμάτων. Στην αιματολογική, λέτε, δεν υπάρχει κενό κρεβάτι. Στην ψυχιατρική, στη μονάδα οξέων της ψυχιατρικής, δεν υπάρχει κενό κρεβάτι. Τώρα στην αιματολογική, πρωτού κάνουμε αυτή την επαφή, δεν υπάρχει κρεβάτι, είναι πλήρως καλυμμένα. Και βεβαίως κάθε μέρα παραμέρα γίνεται αυτό, και θα υπάρχει ιδιαίτερη ένταση το επόμενο διάστημα. Ήδη μας λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δοθούν, κυρία Δουργεράκη, άδειες στο προσωπικό. Άδειες σε μια κλινική στην Ορθοπαιδική, χτες πληροφορηθήκαμε στο Σωματείο ότι οφείλονται, σε μια κλινική μιλάμε, 270 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό που είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης, και 170 μέρες άδειες σε προσωπικό που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πότε θα δοθούνε? Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ
πλέον οι ευθύνες και ασφάλειας του νοσοκομείου βαραίνουν το Υπουργείο, τη διοίκηση της 7ης Γενικής Περιφέρειας και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Εδώ πρέπει να παρεύει ο εισαγγελέας. Με ποιους όρους λειτουργούν τα νοσοκομεία σήμερα και με ποιους όρους θα λειτουργήσουν αύριο και τις επόμενες μέρες. Με έναν γιατρό, κυρία Ντουργεράκη, παιδοψυχίατρο, που είναι σερή 10 μέρες και παραπάνω, επειδή αυτή η κλινική, το Υπουργείο, την έχει κατά ουσίαν κλειστή και για να μην πάρει το πολιτικό κόστος, έχει εξαναγκάσει έναν άνθρωπο, έναν παιδοψυχίατρο, να κάνει πάνω από 15 μέρες. Και ήδη το δρομολόγιο μεταξύ Ηρακλείου Αθήνας. Μηνυτήρια αναφορά που τις επόμενες μέρες πλέον θα το κάνουμε πράξη. Και εδώ ο καθένας θα απολογηθεί για τις, και τις ποινικές ευθύνες που μπορεί λέτε, να έχει. Είπατε πριν από λίγο, μισό λεπτό, είπατε ότι σε μια κλινική, ας πούμε, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αυτή την ώρα, στο τεχνολογικό προσωπικό, οι μέρες άδειας που χρωστούν είναι κοντά στις 270. Εδώ ποιος να καταφέρει, ή για ρεπό, τέλος πάντων, εδώ ποιος να καταφέρει να ξεκουραστεί σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδια κλινική στο διοικητικό προσωπικό, αυτό δεν είπατε, είναι κοντά στις 70 οι μέρες που χρωστάνε σε ρεπό και άδειες. Αυτό είπατε, κύριε Βρύσαλη. Τις 170 μέρες είναι, 270 μέρες είναι στους νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης και 170 μέρες στους βοηθούς νοσηλευτών. Σε μια κλινική μιλάμε. Συνολικά σε όλο το νοσοκομείο. Για ποια μιλάτε? Στην ορθοπαιδική κλινική. Μάλιστα. Ορθοπαιδική κλινική. Και εμείς θα μαζέψουμε και μια επίσης είπατε ότι αν τα ακούει αυτά η εισαγγελέας θα πρέπει να παρέμβει. Αν θυμάμαι καλά, σε προηγούμενη δήλωσή σας λέγατε ότι ζητάτε την παρέμβαση του, ότι θα ζητούσατε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Δεν έχει γίνει? Δεν έχει γίνει. Θα καταθέσουμε και μηνυτήρια αναφορά τις επόμενες μέρες, κυρία Δουγεράκη. Την έχουμε έτοιμη στα σωματείο για την παιδοψυχιατρική κλινική. Αναφερθεί συγκεκριμένα και βεβαίως υπάρχουν πλέον πάρα πολλές αναφορές από τμήματα νοσηλευτικά στους διευθυντές των υπηρεσιών ότι η κατάσταση στα νοσηλευτικά τμήματα από άψη υποστελέχωσης είναι εκρηκτική. Είναι εκρηκτική και βεβαίως δεν είναι φαινόμενο δυστυχώς μόνο ενός νοσοκομείου, είναι πλέον σε όλη την Κρήτη. Και αν αυτά που πολλές φορές αναφέρετε εσείς για τα υπόλοιπα νοσοκομεία που πλέον πότε λειτουργεί, πότε εφημερεύει ο ένας και πότε εφημερεύει ο άλλος, εδώ σε λίγο δεν θα μπορεί να μπει άνθρωπος στις κλινικές με την πληρότητα γι' αυτό, που έχουν. Γι' αυτό είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας ότι είναι πολεμική κατάσταση στις εφημερίες των νοσοκομείων εξαιτίας των αναγκών που υπάρχουν. Δεν αναφέρεστε σε επιθέσεις, λεκτικές επιθέσεις και τέτοια, αλλά με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, το πώς τρέχετε και δεν φτάνετε. Αυτό θέλετε να πείτε για να το διευκρινίσουμε. Ακριβώς, κυρία Δουγεράκη, αναφερόμαστε στις συνθήκες που καλούμαστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ανθρώπους που περίπου μέσω όρο προσέρχονται σε κάθε εφημερία από 450 μέχρι 500 που και περίπου με την αύξηση πλέον των εισαγωγών στις κλινικές που είναι μέσω όρο 100 εισαγωγές περίπου σε κάθε με περιστατικά που πλέον είναι πολύ πιο βαριά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα μιλάμε και για ποιοτικές διαφορές πλέον που υπάρχουν. Ωραία. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ για την άμεση πληροφόρηση. Ευχαριστώ, καλά να είστε. Καλημέρα σας, κύριε Βρυσαλή.